Έλα εδώ. Λίγο. Πάμε καλό δρόμο σε όλους. Το νου σας ασήμαντα. Δώστε κεφάλι κάτω, ανοίγτε τα μάτια. Πάμε, παιδιά. Χαλαρά, μην αγχώνεστε. Χαλαρά. Ξεκινήσανε λοιπόν. Που είναι διεθνής, είναι που έχει επαφή και με ξένους, έχει καλά οργανωμένος, πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι όλο μαζί το concept. Εντάξει, εγώ δεν κόλλησα λόγω της ασφάλτου, αλλά ακόμα τον παρακολουθώ. Θα πηγαίνω πάντα στην εκκίνηση να δω τους αθλητές να ξεκινάνε. Πάντα τους παρακολουθώ, ας πούμε, μέσα από το ίντερνετ τους. Αθλητών πάνω στο άγαλμα και αυτή η σκηνή που σκύβουν την πλάτη και τους αγκώνες και ακουμπάνε το... Έχω δει εικόνες ειδικά παλιά, πραγματικά που δεν υπήρχε τα κακιά, ήταν τρομερό και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ακόμα και για τους ξένους νομίζω πρέπει να ήταν πάρα τρομερό. Αυτή η σιγή μερικών δευτερολέπτων ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας, ήταν το πιο δυνατό χειροκρότημα, το πιο δυνατό του συνεργάτη μας, του Πολυδιεύκη Χατζιάρα. Θα έχουμε πλάνα λοιπόν μέσα στον αγώνα, όπου μας βοηθάει βέβαια η τεχνολογία και η κινητή τηλεφωνία, γιατί ξαναλέμε ζωντανές συνδέσεις, ο Νίκος το ξέρει πολύ καλά που είναι στο χώρο της... Γεια σου, Ελπίδα, καλημέρα. Καλημέρα. Εκεί. Καλημέρα. Λοιπόν, πιο κοντά, και άλλο πιο κοντά. Λοιπόν, Ελπίδα Κουρτζή, σύζυγος του Λεωνίδα του Αθανασόπουλου. Στο μπάσκετ επίσης το ίδιο, προπονητές οι αθλητές. Σε όλα τα αθλήματα οι σχολιαστές, αν θες, οι άνθρωποι που έχουν θέσεις κλειδιά σε μια οργάνωση, σε έναν πρωτάθλημα. Είναι performance που λέμε, ξέρεις και θα εμφανιστεί εκεί, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να τα. 2.50 ή στο 2.40 για να πάρεις λίγο χρόνο από τους πιο γρήγορους. Ναι, εντάξει. Είναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Ναι. Άμα γίνει σωστά, μπορεί να. Βοηθάει και σ' άλλα, ας πούμε, εμείς. Η Δέσποινα Τσουκνάκη με 3.08.57, 7η γυναίκα όπως είπες Νίκο πολύ σωστά και ο Μανώλης Ξινταράκος με 2.09.39, 56ος άντρας στο σημερινό. Να και Πολυδεύκης. Την εικόνα από το ωραίο κλίμα πίσω, όσοι έχουν τερματίσει ξεκουράζονται. Με φίλους. Με φίλους. Το ωραίότερο κομμάτι του αγώνα μεταξύ μας, όταν τα έχεις δώσει όλα και μετά...